πανεπιστημιακός καθηγητής, συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής, ένας άνθρωπος με μεγάλη γνώση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά πράγματα, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος σε αυτές τις ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Να δούμε τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο και να τον καλησπερίσουμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Χρυσόγωνε, μας πρόλαβε η επικαιρότητα και δεν θα μπορούσα να μην σας ζητήσω το σχόλιο σας αναφορικά με το μπλόκο του Αρείου Πάγου στους Σπαρτιάτες, σε συνδυασμό πάντοτε με τη φαρσοκομωδία που εκτυλίχθηκε νωρίτερα στη Βουλή με πρωταγωνιστές τους Φλόρο και Γραμμένο. Οι Σπαρτιάτες ουσιαστικά με όσα πράττουν δικαιώνουν την επιχειρηματολογία και των ενισταμένων στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, που ζητούν την έκπτωσή τους από τις βουλευτικές τους έδρες, και της κυρίας Αδηλίνη, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία ζήτησε την ποινική τους δίωξη. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Στίγκας, ήταν εκείνος που κατήγγειλε τους βουλευτές του. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές στα ελληνικά κοινοβουλευτικά χρονικά. Αρχηγός κόμματος να κατηγορεί τους βουλευτές του ότι είναι Greek Mafia και Don Corleone. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Φλόρο, ο οποίος έστω πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών και ήδη ανεξάρτητο, ο οποίος επιδόθηκε σε ασκήσεις πυγμαχίας μέσα στο κτίριο της Βουλής. Φαντάζομαι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο που θα κρίνει τις ενστάσεις κατά της εκλογής των βουλευτών των Σπαρτιατών να συνταχθεί και αυτό στη γραμμή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και του πρώτου τμήματος, το οποίο απέρριψε τους συνδυασμούς των Σπαρτιατών για τις ευρωεκλογές, και να δεχθεί τις ενστάσεις, κρίνοντας ότι πίσω από το κόμμα αυτό κρύβεται ο κατάδικος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά, ωστόσο, που εκτυλίσσονται, κύριε Χρυσόγωνε, αφορούν και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ψηφοφόρο, έτσι δεν είναι? Το ουσιαστικό ζήτημα είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχουν περίπου 250.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστεψαν ότι μπορούν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα του τόπου στο κόμμα των Σπαρτιατών. Είναι φανερό ότι ούτε το κόμμα των Σπαρτιατών, ούτε το προηγούμενο μόρφωμα της Χρυσής Αυγής ήταν πολιτικά κόμματα που να είναι διατεθειμένα να ενταχθούν στον δημοκρατικό κοινοβουλευτικό βίο της χώρας, και είναι φανερό ότι τέτοια σχήματα που κατ' ουσίαν αποσκοπούν στην αναβίωση της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967-1974, γιατί περί αυτού πρόκειται τελικά, δεν έχουν να εισφέρουν τίποτα στην πολιτική ζωή του τόπου. Αντιθέτως, είναι λύσεις από το παρελθόν, οι οποίες αποδείχθηκαν όχι απλά ανεπιτυχείς, αλλά καταστροφικές. Δηλαδή, χάσαμε τη μισή Κύπρο. Για να μην πάμε βεβαίως στην περίοδο της κατοχής και όσα διέπραξε ο ναζισμός σε βάρος του ελληνικού λαού, κατεξοχήν σε βάρος και του λαού της Κρήτης. Η Κρήτη δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά, αλλά και όλη η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, για μένα, ένα από τα ζητούμενα, και εδώ υπάρχει ευθύνη και της πολιτείας, είναι να υπάρξει μια καλύτερη διαπαιδαγώγηση των πολιτών, διότι δίνουμε την ψήφο και η ψήφος είναι όπλο, αλλά φοβάμαι ότι δεν δίνουμε στους νέους μας τα πνευματικά εφόδια που θα έπρεπε να τους δώσουμε για να αντιληφθούν την αξία της. Θα έπρεπε το μάθημα της πολιτιακής παιδείας να διδάσκεται για μεγαλύτερο αριθμό ωρών στη μέση εκπαίδευση και να είναι βασικό μάθημα, να εξετάζεται και στις πανελλαδικές εξετάσεις, να ενημερώνονται τα παιδιά μας δηλαδή για την αξία της δημοκρατίας, για την αξία του κράτους δικαίου, για την αξία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για την απαξία της βίας. Και εδώ τίθεται και ένα γενικότερο πρόβλημα της εξάπλωσης της εγκληματικότητας και μάλιστα της βίαιης εγκληματικότητας στην ελληνική κοινωνία. Χρειάζεται συστηματική διαφώτιση, επαναλαμβάνω, ειδικά στην εκπαίδευση, αλλά και σε κάθε άλλη ευκαιρία. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα, το θέτετε στη σωστή του βάση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι να προβληματιστούμε σε σχέση με την ποιότητα του κοινοβουλευτικού μας προσωπικού. Ωστόσο, να έρθουμε, κύριε Χρυσόγωνη, γιατί και ο χρόνος πιέζει, στην ατζέντα, στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Επειδή σας παρακολουθώ, το τελευταίο διάστημα προτάσετε, ένα από τα θέματα που προτάσετε είναι και το ζήτημα του επανασχεδιασμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφελος
προς όφελος της περιφέρειας. Και έχετε γίνει πολύ καυστικό σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Είχατε πει ότι κατά το παρελθόν τα προγράμματα αυτά δεν αξιοποιήθηκαν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και δεν αξιοποιήθηκαν και γενικά απαιτείται ένας επανασχεδιασμός του ελληνικού κράτους. Όπως είμαστε τώρα, πολύ απλά δεν είμαστε βιώσιμοι. Το λεκανοπέδιο της Αττικής συγκεντρώνει σήμερα μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού του ελλαδικού χώρου και επί της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, από ό,τι συγκέντρωνε ποτέ στα 3.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας του ελληνισμού. Αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο και οδηγεί σε ένα θάλαμο αερίων στο λεκανοπέδιο, ο οποίος βασανίζει και τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί. Χρειάζεται αποκέντρωση υπηρεσιών, δραστηριοτήτων προς την περιφέρεια. Και η αλήθεια είναι ότι δόθηκαν και πάρα πολλά χρήματα για πάρα πολλά χρόνια και προκρίσεις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ακουμπά διαδοχικές και διαφορετικές κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε το σχεδιασμό μας και βέβαια αυτό συνδέεται και με το άλλο τεράστιο, το μεγαλύτερο, το κορυφαίο μας εθνικό πρόβλημα που είναι το δημογραφικό. Εδώ η περιφέρεια και ειδικά οι εθνικά ευαίσθητες περιοχές, και δυστυχώς και η Κρήτη καταλήγει να είναι εθνικά ευαίσθητη περιοχή, διότι οι τουρκικές διεκδικήσεις, όπως ξέρετε, αφορούν και την Κρήτη, όπως και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τελικά θα αφορούν και την Τριπολιτσά, βέβαια, αν ακούσουμε τις τρέλες του κυρίου Μπαξελή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έχουμε ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις στον ελλαδικό χώρο το 2022, που είναι η τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία. Μόλις 75.000 γεννήσεις, αυτό είναι εφιάλτης για τον ελληνισμό. Είναι βόμβα συνολική, δηλαδή ενισχύεται παράλληλα και ο κίνδυνος μιας μεγάλης τρύπας στο ασφαλιστικό, διότι ένας κατά βάση υπέργυρος πληθυσμός που δεν ανανεώνεται, σημαίνει φαντάζομαι και χαμηλές παραγωγικές δυνατότητες, και ελάχιστη ανάπτυξη, απειλείται αυτό που θέσατε και η ισχυρή γεωπολιτική θέση της χώρας, είναι ένα μπαράζ προβλημάτων. Στην ουσία η Ελλάδα αργοπεθαίνει. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το δημογραφικό, με έμφαση στο να δοθεί δυνατότητα εξεύρεσης φτηνής κατοικίας, κοινωνικής κατοικίας, με χαμηλά ενίκια, με έξοδα φυσικά που θα επιβαρύνουν και τα κρατικά ταμεία, αλλά και με χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, να βρεθεί φτηνή κατοικία για τα νέα ιδίως ζευγάρια με παιδιά. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία εντασσόμαστε εμείς στο ΠΑΣΟΚ, ανήκουμε δηλαδή πάντοτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία προτείνει την επιβολή ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού φόρου επί της συνολικής περιουσίας των πολύ εύπορων Ευρωπαίων. Δηλαδή, ας πούμε, θα σας πω παραδειγματικά, θα μπορούσε να είναι από τα 10 εκατομμύρια καθαρή αξία περιουσίας και άνω, να είναι ένα χαμηλό μεν ποσοστό σε χιλιοστά ετησίως, το οποίο όμως θα απέφερε ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία της Ένωσης, προκειμένου η Ένωση πλέον να χρηματοδοτήσει προγράμματα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Αυτό είναι μια κεντρική πρόταση των Σοσιαλδημοκρατών που οδηγεί και σε μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, διότι καταλαβαίνετε ότι ο συσσωρευμένος πλούτος υπάρχει κυρίως στις χώρες του Βορρά. Θα ωφελούσε τις μεσογειακές χώρες, κατεξοχήν την Ελλάδα που έχει και το χειρότερο δημογραφικό πρόβλημα. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, χρειαζόμαστε πολιτικές που θα είναι γενικότερα υπέρ των οικονομικά ασθενεστέρων, διότι οι οικονομικά ασθενέστεροι είναι οι περισσότεροι. Και από τους περισσότερους θα περιμένεις να αυξηθεί και ο αριθμός των γεννήσεων. Δεν θα τους περιμένεις από την οικονομική ολιγαρχία, έτσι. Κύριε Χρυσόγονε, θεωρείτε ότι αυτές είναι ίσως οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές των τελευταίων ετών, με την έννοια ότι οι προβλέψεις δείχνουν αλματώδη, θεαματική άνοδο της ακροδεξιάς. Κερδίζουν έδαφος κόμματα ακόμα και με πολύ ισχυρό αντιευρωπαϊκό προφίλ. Αυτή είναι η λάθος απάντηση στα προβλήματα. Είναι κάτι σαν, για όσους έχουν διαβάσει την ιστορία, κάτι σαν τα ξύλινα τείχη στα οποία το μαντίο των Δελφών είχε πει στους Έλληνες, στους αρχαίους Έλληνες, ότι θα βρουν καταφύγιο από την εισβολή των Περσών το 480, όπου κάποιοι ιερείς της Ακρόπολης το ερμήνευσαν ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα τείχη που είχε τότε η Ακρόπολη και ήταν ηλικίας κάποιων αιώνων, κλείστηκαν εκεί και τους κάψαν οι Πέρσες φυσικά, ενώ ο Θεμιστοκλής που έβλεπε μπροστά. Τους είπε όχι, τα ξύλινα τείχη είναι οι τριήρεις που πρέπει να φτιάξουμε, τα πολεμικά πλοία,
Και πράγματι, οι Έλληνες νίκησαν στη μάχη της Σαλαμίνας και εκδίωξαν τους Πέρσες. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι λύσεις δεν βρίσκονται στο παρελθόν, δεν βρίσκονται στην επιστροφή στο εθνικό κράτος. Οι λύσεις βρίσκονται στο μέλλον. Το μέλλον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισχύς εν τη ενώση, πολύ απλά. Και για όλα τα προβλήματά μας, και για την κλιματική αλλαγή, και για το μεταναστευτικό προσφυγικό, και για το πρόβλημα της ασφάλειας, που είναι ιδιαίτερα αισθητό σε εμάς λόγω της τουρκικής απειλής, και για το πρόβλημα το οικονομικό και το δημογραφικό που συνδέεται με το οικονομικό, η λύση βρίσκεται σε ισχυρότερη Ευρώπη, σε περισσότερη αλληλεγγύη, σε ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κρατών μελών. Η λύση βρίσκεται στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Mm-hmm. Τα προβλήματα υπάρχουν, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν με ρετρό. Σε σχέση με τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, αν και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, ο πολιτικός χρόνος μπροστά μας είναι αρκετά μεγάλος, πώς τις διαβάζετε, αν τις διαβάζετε και αν τις λαμβάνετε υπόψη, διότι αυτό που δείχνουν, τουλάχιστον κοινός παρανομαστής για την ώρα, αποτελεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παγιώνεται στην τρίτη θέση. Εάν επαληθευθούν αυτά τα οποία δείχνουν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, θα είναι ένα αποτέλεσμα εκτιμώ αρνητικό για τον τόπο. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, για τους οικονομικά ασθενέστερους. Γιατί οι δημοσκοπήσεις τι μας λένε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί περίπου στα ποσοστά της των ευρωεκλογών του 2019. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης θα επιδοθεί ανενόχλητος και απερίσπαστος στην εφαρμογή σκληρών πολιτικών λιτότητας, τις οποίες εμέσως πλην σαφώς του τις υποδεικνύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία του έκθεση, στοχοποιώντας μάλιστα κατά κύριο λόγο τους συνταξιούχους, και όπως το 2023 στις εθνικές εκλογές δεν είχε πει τίποτα για τα μέτρα που έρχονται, είδατε ότι μετά τις εκλογές επέβαλε φοροεπιδρομή σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, διότι πήρε θάρρος από το 41% που πήρε στις εθνικές εκλογές. Αν τώρα πάρει 33% όσο είχε πάρει και στις ευρωεκλογές, τα επόμενα θύματα είναι οι συνταξιούχοι. Δείτε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμέσως πλην σαφώς ζητάει μέτρα 2-2,5 δις σταθερά, όχι με έκτακτες εισφορές, σταθερά, επί ετησίας βάσεως. Αυτό θα σημάνει και αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση και μείωση των συντάξεων, εάν η κυβέρνηση είναι απερίσπαστη και ανενόχλητη και έχει περίσσια αισιοδοξίας ως προς τα εκλογικά της αποτελέσματα του 2027. Και σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερος και με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δεν έχει βαθιά αγκύρωση, δεν έχει βαθιά ερίσματα στην ελληνική κοινωνία και έχει και έναν αρχηγό ο οποίος επιδεικνύει με κάθε ευκαιρία, τελευταία ήταν τώρα εδώ, οι λάθος αριθμητικές που έκανε για το σύστημα της υγείας. Όντως, παρά σε πάντως τις αστοχίες που καταγράφονται αναδιαστήματα στις τοποθετήσεις του, φαίνεται ότι τουλάχιστον κεφαλαιοποιεί, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά κεφαλαιοποιεί μια δυσαρέσκεια που προέρχεται ή όποια δυσαρέσκεια προκύπτει απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Κάτι που δεν μπορεί για την ώρα να κάνει το ΠΑΣΟΚ πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Φοβάμαι ότι αν κεφαλαιοποιήσει κάτι ο κ. Κασελάκης, θα είναι την παραπολιτική και το lifestyle. Αυτό πουλάει ο κ. Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης θα ήταν πολύ καλός για το χώρο του θεάματος. Είναι εξαιρετικός επικοινωνιακά, είναι και πολύ ωραίος, αλλά για το χώρο της πολιτικής, λυπάμαι που το λέω, δεν κάνει. Ο άνθρωπος όχι να κυβερνήσει την Ελλάδα δεν μπορεί, ούτε το κόμμα του καλά-καλά. Είδατε ότι με το που έγινε αρχηγός, προκάλεσε διάσπαση. Εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία στην ουσία κάνει επιλογή αντιπάλου. Τη βολεύει να είναι ο κ. Κασελάκης στη δεύτερη θέση, διότι είναι εύκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Ο δύσκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί τώρα δεύτερο, η ανωδική πορεία την οποία καταγράφουν τα ποσοστά του κόμματός μας από το 2015 και μετά, σταθερά, αλλά αργά βέβαια, θα επιταχυνθεί. Και η επιτάχυνση αυτή, σε συνδυασμό με τα μέτρα που φοβάμαι ότι έρχονται, μπορεί να οδηγήσει το 2027 στην ολική ανατροπή, στο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και η Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι αν επιβεβαιωθούν η σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων, η παραμονή του κ. Μητσοτάκη στην εξουσία θα παραταθεί έως και βαθιά μέσα στη δεκαετία του 2030. Η απόφαση ανήκει στους ψηφοφόρους. Κύριε Χρυσόγωνο, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη εγώ και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Και εμείς σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή.